Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, καθώς είναι ξεκάθαρο πλέον πω η Ελλάδα πεθαίνει σταδιακά. Οι γεννήσει στην Ελλάδα έχουν μειωθεί την ίδια ώρα που η πολιτική τη λιτότητα που έχουν ακολουθήσει οι κυβερνήσει των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει πολλέ χιλιάδε Ελλήνων στη μετανάστευση. Βέβαια, υπάρχει η ανανέωση του ελληνικού πληθυσμού με παράνομου μετανάστε, όπω είχε πει προσφάτω η πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Σακελαροπούλου, καθώ σε περιοχέ όπω τα νησιά που υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί, καταγράφεται αύξηση πληθυσμού. Συγκεκριμένα την περίοδο 1, /1 του 2011 με 1 η 1 του 2020, με βάση τις εκτιμήσεις της Ελστάτ, ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε κατά 3,7%. Οι τάσει όμως σε περιφερειακό επίπεδο είναι μικτές. Η πλειοψηφία των νομών 39 στους 51 είχε απώλειες και μια μειοψηφία μόνο είχε κάποια κέρδη. Παράλληλα, το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων σε εθνικό επίπεδο είναι αρνητικό την τελευταία ενέτη περίοδο, αγγίζοντας τις 223.000.